Λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι, ο Υπουργός Μακεδονίας Στράκης Θόδωρος Καράουγλου βρέθηκε στην αντιπεριφέρεια Καβάλας, όπου εκεί τον υποδέχτηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Αρχέλαος Γρανάς και ο ομόλογός του σε θέματα τουρισμού και ανάπτυξης Γιώργος Γερομάρκος, συνοδευόμενοι από τους βουλευτές Καβάλας κ. Κλητσιώτη και Πασχαλίδη. Στις δηλώσεις του, ο κ. Καράουγλου μίλησε για το εκρηκτικό πρόβλημα ανεργίας στην περιοχή μας, τονίζοντας ότι αυτό επιδεινώνεται από τη γεωγραφική θέση της Καβάλας, κοντά στα βουλγαρικά σύνορα, όπου οι φορολογικοί συντελεστές είναι πολύ μικρότεροι. Αυτό το γεγονός υποστήριξε ότι οδήγησε στην αποβιομηχάνηση της περιοχής μας και σε εκρηκτικά επίπεδα ανεργίας, ιδίως στους νέους. Από την πλευρά του, ο κ. Γρανάς έθεσε στον Υπουργό τα ζητήματα του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το πρόβλημα με τα τενά γεφυλίμων, αλλά και το δίκτυο ίδρυυσης και άρδευσης του Δήμου Παγκαίου. Είχαμε τη δυνατότητα εδώ στην επίσκεψη με τον τοπικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γρανά, και με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Γερομάρκο, με τον οποίο βρεθήκαμε πολλές φορές και σε διάφορες δραστηριότητες, σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στη Σαμοθράκη πρόσφατα, σε πολλές εκδηλώσεις, να κουβεντιάσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή. Ξέρω ότι το πρόβλημα της ενεργίας, το οποίο είναι ένα πρόβλημα βασικό για την Καβάλα, είναι ένα πρόβλημα βέβαια το οποίο είναι κοινό και αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Στη Μακεδονία είναι ιδιαίτερα πιο έντονο και καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί στα σύνορά μας είναι πολύ κοντά οι χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι το Κρατήδιο των Σκοπίων, με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις να μετακομίσουν λίγο βορειότερα για να υποφεληθούν τους πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που υπάρχουν εκεί. Αυτό μοιραία έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη αποβιομηχάνηση, άρα και σε μεγάλη ανεργία. Γι' αυτό το λόγο και γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες μέσω παροχής κινήτρων, μέσω της αλλαγής του φορολογικού νόμου, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός του Ιουνίου, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε τέτοια επίπεδα, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικοί με την φορολογία στα γειτονικά κράτη, για να έχουν στην ουσία κίνητρο να μείνουν εδώ οι ελληνικές επιχειρήσεις και να μην αναγκάζονται να μεταναστεύουν, δημιουργώντας και μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ανεργία. Για τα υπόλοιπα τοπικά προβλήματα με ενημέρωσε ο κ. Γρανάς, ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης, καθώς επίσης και τις προσπάθειες που κάνει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για να τα επιλύσει. Όπως επίσης και ο Γιώργος Γερομάρκου με ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει, που παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε πάνω στα ζητήματα αυτά, σε σχέση με την τουριστική προβολή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής και να μην δίνω έτσι κούφιες υποσχέσεις. Θεωρώ ότι αυτά είναι μικροπολιτικές και παλαιοκομματικές τακτικές που δεν με εκφράζουν και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτά. Είναι ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που έχω, θα βοηθήσω όσο μπορώ σε συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που κρίνονται ότι είναι επίγουσες και είναι σοβαρές και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και βέβαια να υποσχεθώ ότι σε λογικά και δίκαια αιτήματα που αφορούν την περιοχή και την ανάπτυξή της, να σταθώ αρρωγός, να βάλω πλάτη, να ενώσουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε συνέργειες μαζί και με τους τοπικούς βουλευτές, αγωνιζόμενοι, έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό που λέω είναι ότι κλασικά, και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, είναι ότι δεν παριστάνω τον Άγιο Βασίλη που έρχεται με μια σακούλα φορτωμένος δώρα. Έτσι, ούτε τόσο χοντρός είμαι, ούτε γένια και μαλλιά έχω, ούτε κόκκινη στολή για να κάνω τον Άγιο Βασίλη. Λέω όμως ότι είμαι ένας άνθρωπος λογικός που έχει καλή διάθεση για συνεργασία. Ενώνω το χέρι μου και το απλώνω σε όλους, έτσι ώστε μέσα από συνέργειες, μέσα από συνεργασίες, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και θα το πετύχουμε. Η Ελλάδα περνάει μια δύσκολη φάση. Ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται το τέλος της κρίσης και το 2013 να είναι η τελευταία χρονιά που θα έχουμε ύφεση και από το 2014 και μετά να ξαναμπούμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Αντιμετωπίζουμε λόγω της υποχρηματοδότησης των περιφερειών, μας αναγκάζουν να αναστείλουμε την παραγωγή έργου στο βαθμό που θα θέλαμε, ώστε να βοηθήσουμε για την ολοκλήρωση των υποδομών οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες αυτό το χρονικό διάστημα. Βέβαια, πιστεύω ότι θα βρούμε ανταπόκριση το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε από τις κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που πήραμε φέτος σαν περιφερειακή ενότητα 150.000, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε. Αυτό είναι γνωστό.
Και θέλω να πιστεύω ότι στα πλαίσια των δύσκολων οικονομικών καταστάσεων που περνάμε θα δώσουμε κάποιες λύσεις για το καλό, το συμφέρον του νόμου μας. Ο κύριος, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης, εν όψη και του καλοκαιριού μας ανέλησε το πώς σκέφτεται να χειριστεί το θέμα των λουτρών ελευθερών. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει η μελέτη και σε 2-3 χρόνια θα έχουμε μια περιοχή κάτω στα λουτρά ελευθερών η οποία θα φέρει κόσμο. Ο Υπουργός κάθε φορά σε κάθε αίτημα ανταποκρίνεται και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε από σήμερα και γνώρισε ακόμα μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να συνεχίζει να μας ακούει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για όλα. Ο κύριος Καράγλου, απαντώντας σε ερώτηση για τη δημιουργία ΕΟΣ στην περιοχή μας, εξήγησε πως οι κινήσεις από την κυβέρνηση έχουν γίνει, αλλά δεν είναι στο χέρι της να εφαρμοστεί, γεγονός που τους αναγκάζει να αναζητήσουν διαφορετικά κίνητρα για να γίνει η περιοχή φορολογικά ανταγωνιστική. Το να γίνουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες, ΕΟΣ, σε κάποιες περιοχές, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι θέμα μόνο καθαρά εθνικό, είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να πάρουμε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, έχει υποβληθεί ήδη σχετικό αίτημα από την ελληνική κυβέρνηση και γίνεται μια προσπάθεια να το πάρουμε. Σας λέω όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν εκτιμώ ότι μάλλον εύκολα θα οδηγηθούμε στην καθιέρωση ΕΟΣ στην περιοχή μας. Έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο σαφέστατα μας απασχολεί. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε άλλα κίνητρα, τα οποία μπορούν να είναι μέσω του φορολογικού νόμου που πρώτο Θεός μέσα στον Ιούνιο θα εμφανιστεί στη Βουλή και θα συζητηθεί, για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις αυτές έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό έτσι. Μια δυνατότητα ανταγωνισμού με τις βόρειες χώρες, με τις χώρες της Βουλγαρίας και του κρατηδίου των Σκοπίων, που πραγματικά έχουν πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Είναι ζητήματα. Έχουν και ΕΟΣ, ναι. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να δούμε. Πάντως, μακάρι να ήταν εθνικό θέμα να πάρουμε απόφαση για ΕΟΣ, δεν είναι εθνικό θέμα. Πρέπει να πάρουμε και έγκριση Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί τα πράγματα είναι μάλλον δύσκολα. Η παρουσία του Υπουργού στην Αντιπεριφέρεια ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων από τις δύο πλευρές. Κυριάρχη, Γιώργος, αν θα ζητήσουμε κατευθείαν την επίθεση που θα κάνει στη Σαλονίκη. Είναι ένα μικρό βιβλίο και ένα CD. Το μικρό βιβλιαράκι είναι για τους Βαλκανικούς πολέμους 12 και 13. Σε ένα μήνα περίπου γιορτάζουμε και την απελευθέρωση, 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας. Αν δεν κάνω λάθος, 26 Ιουνίου 1913. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε είναι ένα σχετικό συνοπτικό βιβλίο του Νίκου Τζινικότσιου. Είναι επίσης ένα CD από την γιορτή της